Πολύ σύντομα, γιατί καταλαβαίνουμε και το μεγάλο ζόρι που τραβάει ο κύριος Υπουργός και το Γολγοθά, όπως είπα στην ομιλία μου, που έχει να διανύσει για να υποστηρίξει αυτές τις θέσεις. Το ζήτημα είναι που το κοινοβούλιο πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση, κύριε Γεωργιάδη. Είναι, όπως και ο ελληνικός λαός έχει αυτή τη θέση, ότι ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή. Ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει πολλές δεκαετίες. Το Ισραήλ προκάλεσε κατοχή, προκάλεσε φυλακίσεις, τραυματισμούς, δολοφονίες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί Παλαιστίνοι, άσχετα σε ποια οργάνωση ανήκουν, αν είναι στη Χαμάς, αν είναι στη Φατάχ, αν είναι στο μέτωπο απελευθέρωσης Παλαιστίνης, αν είναι ανεξάρτητοι, αν ψηφίζουν οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκεί. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα κατεβαίνουν, όπως ξέρετε, στις εκλογές στο Παλαιστινιακό κράτος, που η Ελληνική Βουλή το έχει αναγνωρίσει με αυτό τέλος πάντων τον τρόπο, ως κράτος και ως ανεξάρτητο, και είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πολλές δεκαετίες τώρα. Δίπλα στο Ισραήλ, και είναι μια κατοχική δύναμη και έχει υποστεί τα πάνδυνα. Το γεγονός ότι μια τέτοια οργάνωση, η Χαμάς, όπως την είπατε, τρομοκρατική, πήγε και έκανε αυτή την ενέργεια, ξέρετε ότι και εμείς, όπως και όλο το ελληνικό κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός, έχουμε, είναι μέρα με τη νύχτα οι θέσεις μας και ιδεολογικά και πολιτικά και για τις μορφές πάλης που χρησιμοποιούν τέτοιες οργανώσεις, και το έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα. Και αντίθετα δημιουργούν πολλά προβλήματα. Αλλά αυτό το ζήτημα είναι άλλο, και η ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων να πάνε σώοι στα σπίτια τους, όσοι πιάστηκαν εκεί, πόσοι έχουν μείνει, 175 ακόμα, γιατί για τέτοιο αριθμό μιλάμε, και το τρομοκρατικό, όπως λέτε, χτύπημα που έγινε τις πρώτες μέρες, κι άλλο είναι αυτό το άλοθη που δίνεται και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα να δίνεται ως δίθεν αυτοάμυνα του Ισραήλ μετά από τόσους μήνες και με 40.000 περίπου επιβεβαιωμένους νεκρούς, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι παιδιά και γυναίκες. Είναι άμαχοι. Και αυτοί είναι οι Παλαιστίνοι. Αυτοί δεν είναι Χαμάς. Αυτοί ψηφίζουν όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην Παλαιστινιακή Βουλή και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα και παντού. Και δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι επειδή ο Παλαιστινιακός λαός στη Γάζα επέλεξε τη Χαμάς τότε να την έχει τοπική κυβέρνηση, να γίνεται αυτό το όργιο της τρομοκρατίας, εκτός από τα συνεχιζόμενα μέτρα κατοχής φυλακίσεων που δέχεται ο Παλαιστινιακός λαός. Είναι αντίθετη με την συνείδηση, τη λογική και την αλληλεγγύη που δείχνει ο Παλαιστινιακός λαός. Και βεβαίως πείρα να πάρετε από όλο τον κόσμο, και από το Ισραήλ και από όποιον θέλετε, και από τους Παλαιστίνιους, πώς χτίσαν μέσα στις συνθήκες κατοχής αυτά τα νοσοκομεία και πώς αναγκάζονται να μην μπορούν πλέον να περιθάλψουν τα παιδιά, τα μωρά που σκοτώνονται και εκεί και πεθαίνουν. Και ψυχοραγούν. Δίπλα σας ήταν όταν πήγατε εκεί. Αλλά η στιγμή που πήγατε για να έρθετε εδώ μετά να εξάρετε το Ισραήλ που έκανε επιχειρήσεις στα δημόσια νοσοκομεία και να μας τα λέτε και ως παράδειγμα, την ώρα που δεν μπορεί να περιθάλψει ανθρώπους δικούς του μέσα στο Ισραήλ, γιατί το 30% είναι αραβικός πληθυσμός εκεί. Είναι Παλαιστίνοι εκεί, παρότι είναι Ισραηλινοί πολίτες. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και τους κυνηγάει. Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμάτων εκεί βρίσκονται στις φυλακές διόκων, πολύ, κύριε, και δεν μπορούν να πάνε στο κοινοβούλιο, γιατί είπαν ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Έλεος δηλαδή. Πού θα φτάσουμε? Κάνουμε μια κοινωνία αγρίων, απανθρώπων. Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει. Τελεία και παύλα.